Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, και σχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής κυστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον εάν της δίψα έρχεστο προς με και πεινέτο ο πιστεύων εις εμέ καθώς είπεν η Γραφή ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν είδα το ζώντος τούτο δε είπε περί του Πνεύματος σου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις Αυτόν. Ουπογαρήν Πνεύμα Άγιον, ότι ο Ιησούς ουδέπω εδοξάστη. Πολλοί ουν εκ του όχλου ακούσαντες τον λόγον έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγον, μη γάρ εκ της Γαλιλαίας, ο Χριστός έρχεται. Ουχή η Γραφή είπεν, ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλέμ της κόμης, όπου είν Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ουν εν το όχλο, εγένετο δι' αυτόν. Την έσ δε ήθελον εξ αυτών, πιάσε αυτόν, αν ουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τες χείρας. Ήλθον ον υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτοίς εκείνοι, δια τι ουκ ηγάγεται αυτόν. Απεκρίτησαν υπηρέτε, ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίτησαν οι αυτοίς οι Φαρισαίοι, μη και εμείς πεπλάνιστε, μη τις εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων. Αλλά όχλος ούτως ο μη γινώσκον των νόμων επικατάρατη εισή. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ερθόν νυκτός προς αυτόν, εις ον εξ αυτόν. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρ' αυτού πρώτερον και γνώτη πει. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή. Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ εγίγερται. Πάλι νουν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή, ο μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως και ζωή. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, αλλά δεν δέχονται όλοι το φως. Γιατί είναι πονηρά τα έργα τους, μας απαντά ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην αρχή του Ευαγγελίου του. Δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι να δεχθούν τον Χριστό μας, γιατί δεν θέλουν να αφήσουν τα κακά τους έργα. Στο μέτρο που ο άνθρωπος μετανοεί και αγαπά τον Χριστό, φανερώνει το φως που είναι ο Χριστός, την αλήθεια που είναι ο Χριστός, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, την πίστη, την μακροθυμία, την εγκράτεια, όλα αυτά τα οποία είναι τα στοιχεία του καρπού του Αγίου Πνεύματος, την επέλευση του οποίου εορτάζουμε σήμερα. Το Πνεύμα του Άγιον, ο Παράκλητος Αγαθός, είναι το πρόσωπο αυτό της Αγίας Τριάδος, το οποίο έχουμε στην Αγία μας Εκκλησία και το οποίο μας οδηγεί στο αληθινό φως, που είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι φως εκ φωτός, από τον Πατέρα που είναι επίσης φως.
Όπου είναι το Πνεύμα το Άγιο, εκεί είναι και ο Υιός, εκεί είναι και ο Πατέρας. Και εκεί είναι και οι φωτισμένοι από το Πνεύμα το Άγιο, αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται εναντίον των παθών τους. Λίγοι άνθρωποι δέχονται το φως και πιο πολλοί αρέσκονται στο να φέρουν αντιρρήσεις και να λέγουν τις δικές τους απόψεις και θέσεις επάνω στα θέματα τα εκκλησιαστικά και τα της πίστεως, και άλλοι να λέγουν άλλα, όπως ακούσαμε και τώρα στο Ιερό Ευαγγέλιο. Έτσι γινόταν και τότε, στα χρόνια του Χριστού μας. Άλλοι έλεγαν το ένα, άλλοι το άλλο. Στο μέτρο που είχαν καθαριστεί, μπορούσαν να δουν. Στο μέτρο που είχαν καλή διάθεση και αγαπούσαν τον Χριστό και πίστευαν σε Αυτόν, έβλεπαν ότι Αυτός είναι ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος, και είναι η πηγή της ζωής και της χάριτος και του φωτός. Εμείς άραγε ο καθένας από εμάς αγωνιζόμαστε όπως πρέπει για να φανερώσουμε αυτόν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη και όλα τα υπόλοιπα που παριθμεί ο Απόστολος Παύλος. Στο μέτρο που αγωνιζόμαστε φανερώνουμε αυτόν τον καρπό. Ο Παράκλητος δίνει την τελειότητα της αγάπης, την τελειότητα της ταπείνωσης, την τελειότητα της κάθε αρετής. Αλλά απαιτείται από τον άνθρωπο να κάνει ό,τι εξαρτάται από Αυτόν για την κάθε αρετή, προκειμένου να έρθει το Πνεύμα του Άγιο και να του χορηγήσει το τέλειο. Έτσι κι εμείς ας εξετάσουμε μία αρετή, εάν αγωνιζόμαστε να την αποκτήσουμε, και μάλιστα την πρώτη, την κορυφαία αρετή, την αρετή της αγάπης, για την οποία είπε ο Κύριος ότι αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη αρετή. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Ο Άγιος Νικόδημος στα πνευματικά του γυμνάσματα έχει αφιερώσει την 8η εξέταση τις τρεις κορυφαίες θεολογικές αρετές, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Και λέγει μεταξύ των άλλων για την αγάπη. Εξέταση, λέγει, αν γυμνάζεσαι αυτήν την αγάπη του Θεού εις κάθε πράγμα. Δηλαδή, αν φροντίζεις να εξασκείς αυτή την αρετή, την κορυφαία, την πρώτη, την περιεκτικοτάτη, την αρετή της αγάπης προς τον Θεό, σε κάθε πράγμα, σε κάθε περίσταση, σε κάθε συμβάν, σε κάθε πρόσωπο. Αν δεν κάνεις πράξη αυτής της αγάπης, δηλαδή εάν δεν προτιμάς σε κάθε πράγμα την αγάπη του Θεού, δεν μπορείς να σωθείς. Αν αγαπάς κάτι άλλο παραπάνω από τον Θεό, πρόσωπο ή πράγμα, δεν μπορείς να σωθείς. Ο Κύριος το είπε, αν δεν μισήσετε τον πατέρα σας και τη μητέρα σας και τη γυναίκα σας και τα τέκνα σας, ακόμα λέει και την ψυχή σας, δηλαδή τη ζωή σας, εάν δεν τα μισήσετε αυτά, δεν έχετε ζωή και δεν μπορείτε να είστε δικοί μου. Και τι εννοεί, εάν δεν απομακρυνθούμε από κάθε πρόσωπο το οποίο μας εμποδίζει να υπάγουμε στον Θεό, εάν δεν δώσουμε την πρώτη μας αγάπη και όλη μας την αγάπη και όλη μας την καρδιά και όλη μας την δύναμη και όλη μας την ψυχή και όλη μας τη διάνοια, όλη μας τη σκέψη εις τον Θεό, δεν μπορούμε να σωθούμε. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και αν αγαπήσουμε έτσι τον Θεό εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας και ισχύως, τότε μπορούμε να αγαπήσουμε σωστά και τους άλλους. Ακόμα αν δεν απομακρυνθούμε και από τη φιλαυθία, που είναι η άλογη, η εμπαθής αγάπη στον εαυτό μας, στο σώμα μας, πάλι δεν μπορούμε να είμαστε του Χριστού και να σωθούμε. Σε κάθε πράγμα, λοιπόν, σε κάθε περίσταση, εξέτασε τον εαυτό σου ποιον αγαπάς. Πρέπει σε κάθε στιγμή να επαληθεύεις αυτή την εντολή, να αγαπάς τον Θεό. Και πάνω από την οικογένειά μου θα πείτε, βεβαίως. Και πάνω από τη μητέρα μου και τον πατέρα μου, βεβαίως. Πάνω από όλους.
αν η οικογένεια μας εμποδίζει, αν οι γονείς μας μας εμποδίζουν, οφείλουμε, όπως είπε ο Κύριος, να απομακρυνθούμε από αυτούς, με αυτό το άμεσο ίσως. Γιατί, όπως είπε πάλι ο Κύριος, δεν ήρθα, λέει, να φέρω ειρήνη, αλλά να φέρω μάχαιρα. Ήρθα να χωρίσω πατέρα από γιο, μητέρα από κόρη, νύφη από πεθερά. Όχι όπως χωρίζονται σήμερα οι άνθρωποι εξαιτίας της φιλαυτίας τους και των παθών τους, αλλά εξαιτίας της πίστεως σε μένα. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν με δέχονται, δεν πιστεύουν σε μένα, λέει ο Κύριος, και το βλέπουμε αυτό, και μάλιστα το λέει για το τέλος. Άραγε, λέει, όταν θα έρθω, πάλι στη γη θα βρω την πίστη. Και πάλι μας λέγει ότι λίγοι είναι αυτοί που βρίσκουν τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό βαδίζουν. Πολλοί προτιμάνε την πλατεία και ευρύχωρο οδό που οδηγεί στην απώλεια και όχι τη στενή, την τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στην ζωή, εις εμένα δηλαδή. Πολλοί λοιπόν πιστεύουν στον Θεό. Γι' αυτό και οι πραγματικοί χριστιανοί, πολύ λίγους ανθρώπους έχουν που μπορούν να τους εμπιστευθούν και να τους συναναστραφούν. Γιατί οι υπόλοιποι τους εμποδίζουν να υπάγουν στην πρώτη τους αγάπη, στη μέγιστη αγάπη τους που είναι ο Θεός. Γι' αυτό έχουμε και τους μεγάλους ασκητές και αναχωρητές, οι οποίοι έφυγαν από τον κόσμο με αυτό το άμεσο μίσος για να είναι με την αγάπη την η οποία είναι πάνω από κάθε τι, είναι την αγάπη προς τον Θεό. Ο αρμαδιότερος καιρός, ο καταλληλότερος καιρός για να γυμνάζεσαι στην αγάπη του Θεού, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος, είναι πρώτον ο καιρός των πειρασμών και των παθών και των σαρκικών ορέξεων που σε ενοχλούν, τα οποία θα πρέπει να τα διώχνεις, στα οποία θα πρέπει να εναντιώνεσαι με μεγάλη βία, να μην συγκατατίθεσαι στο να τα πράξεις οποιοδήποτε πειρασμό και πάθος και σαρκική επιθυμία, γιατί αυτά είναι αντίθετα στην αγάπη του Θεού. Να λοιπόν μία ευκαιρία για να εξασκήσεις την αρετή της αγάπης στον Θεό, να αντισταθείς στους πειρασμούς, μη στενοχωρείσαι που έχεις πονηρούς και κακούς λογισμούς. Αντιστάσου και θα πάρεις και στεφάνι. Θα προχωρήσεις στην αγάπη στον Θεό. Μη στεναχωρείσαι εάν σε πειράζουν τα πάθη. Αντιστάσου και θα πάρεις και στεφάνι, όπως οι νικητές, και αιώνιο και άφθαρτο δόξα, αυτή που χαρίζει ο Θεός σε όσους νικούν τα πάθη τους. Δεύτερος κατάλληλος καιρός για να αποδείξεις ότι αγαπάς τον Θεό και να αγωνιστείς να προχωρήσεις αυτή την αγάπη, είναι ο καιρός των θλίψεων, των δοκιμασιών, στις οποίες θα πρέπει να συσχηματίζεσαι με το Άγιο Θέλημα του Θεού, δηλαδή να ταυτίζεσαι με τον Θέλημα του Θεού και να θέλεις ό,τι θέλει Εκείνος. Εάν θέλει να είσαι καρκινοπαθής, να είσαι παράλυτος, να είσαι ημιθανής, να το θέλεις κι εσύ, να ευχαριστείς και να ευγνωμονείς τον Θεό για κάθε θλίψη και δοκιμασία. Να τα υποφέρεις όλα αγωγίστως, χωρίς να λες γιατί Θεέ μου, γιατί σε μένα, γιατί σου έκανα και όλα αυτά που λέγουν οι ανόητοι άνθρωποι, οι άπιστοι, αλλά να τα υπομένεις όλα με ευχαριστία, όπως αρέσει σε Αυτόν, γιατί όλα αυτά είναι φιλοδορήματα της αγάπης Του. Τι λέγει ο Κύριος για το Αγίου Πνεύματος? «Όν αγαπά, Κύριος παιδεύει». Αυτόν που αγαπάει ο Θεός, τον παιδαγωγεί. Έχεις λοιπόν θλίψεις, αυτό είναι απόδειξη ότι σε αγαπάει ο Θεός. Και πρέπει να χαίρεσαι, να σκυρτάς από χαρά, γιατί βεβαιώνεσαι πάνω στα πράγματα ότι σε αγαπάει ο Θεός με αυτή την παιδαγωγία που σου χαρίζει. Τρίτος καιρός κατάλληλος για να ασκήσεις αυτή την αγάπη στον Θεό και να προχωρήσεις αυτή, είναι ο καιρός κατά τον οποίο θυμάσαι τις διάφορες ευεργεσίες που έκαμε σε σένα ο Θεός, και θα πρέπει κάθε στιγμή να τις θυμάσαι, τις ευεργεσίες που σου έκανε ο Θεός.
για τις οποίες θα πρέπει να αποδίδεις στον Θεό αγάπη αντί αγάπης. Θα θυμάσαι τις γενικές ευεργεσίες, τη σωτηρία που σου χάρισε μαζί και σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να εντάσσονται και να παραμένουν μέσα στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. Να θυμάσαι και τις προσωπικές ευεργεσίες που έχει κάνει σε σένα και στην οικογένειά σου και για όλα να δοξάζεις και να ευχαριστείς τον Θεό και να ανταποδίδεις και εσύ αγάπη στην αγάπη Του. Τέταρτος κατάλληλος καιρός για να ασκείς την αρετή της αγάπης είναι ο καιρός που θυμάσαι τις αμαρτίες που έκαμες, τις οποίες πρέπει να αποστρέφεσαι, να τις μισείς περισσότερο από κάθε άλλο κακό, γιατί είναι ένα κακό που εναντιώνεται και πολεμάει την αγάπη του άκρου αγαθού, το οποίο είναι ο Θεός. Αυτός που αμαρτάνει ουσιαστικά εναντιώνεται στον Θεό, πολεμάει τον Θεό και αντιστέκεται εις την αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν θυμάσαι τις αμαρτίες σου και πρέπει και αυτό να το κάνεις πολύ συχνά, τότε να θυμάσαι τη μακροθυμία του Θεού, την αγάπη που σου έδειξε και με όλη την καρδιά να κινείσαι με μίσος εναντίον των παθών και των αμαρτιών σου και με ειλικρινή μετάνοια να προστρέχεις στον Θεό. Σε αυτούς τους τέσσερους λοιπόν καιρούς μπορείς να προχωρήσεις, εάν τους εκμεταλλευτείς, εις την αγάπη του Θεού. Όταν έχεις πειρασμούς και ξεσηκώνονται τα πάθη και οι σαρκικές επιθυμίες σε ενοχλούν. Όταν έχεις θλίψεις και δοκιμασίες που είναι επίσκεψη Θεού. Όταν θυμάσαι τις ευεργεσίες του Θεού και όταν θυμάσαι τις αμαρτίες σου. Εξέτασε, λέει ακόμα ο Άγιος Νικόδημος, και τα μέσα και τα όργανα που μεταχειρίζεσαι για να αποκτήσεις αυτή την αγάπη στο Θεό και έτσι να ελκύσεις το Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο αγαθό που εορτάζουμε σήμερα, την επέλευση του οποίου εορτάζουμε σήμερα και έτσι να σου χαρίσει την τέλεια αγάπη. Ποια είναι τα μέσα που χρησιμοποιείς για να προχωρήσεις την αγάπη στο Θεό, η οποία είναι τόσο αναγκαία για σένα και τόσο υψηλή? Αυτά τα μέσα, λέει ο Άγιος, είναι βασικά δύο. Το πρώτο είναι η προσευχή, με την οποία γνωστάς να ζητάς θερμός αυτή την αρετή της αγάπης από τον Δεσπότη της αγάπης, τον Θεό, η οποία είναι η μεγαλύτερη από όλες τις χαρετές Του, αφού είναι και η μεγαλύτερη αρετή, η μεγαλύτερη δωρεά Του. Θα πρέπει να παρακαλάς το Πνεύμα του Άγιο να έρθει και να σκηνώσει μέσα σου και να σου χαρίσει αυτή την αληθινή και τέλεια αγάπη εις τον Θεό, εις την Παναγία Τριάδα. Και το δεύτερο μέσο είναι να επιμελείσαι για να συλλογίζεσαι συχνάκης τις άπειρες τελειότητες του Θεού και τα άπειρα αγαθά που σου χάρισε, τόσο με τη δημιουργία όσο και με την έσαρκη οικονομία, τόσο στην παρούσα ζωή όσο και στη μέλουσα. Να στοχάζεσαι να μελετάς τις άπειρες τελειότητες του Θεού και τις άπειρες δωρεές του Θεού, τις γενικές αλλά και τις ειδικές, αυτά που σου έδωσε όταν δημιούργησε τον κόσμο και εσένα, αλλά και όταν ανέπλασε τον κόσμο και εσένα προσωπικά με το Άγιο Βάπτισμα, με την έσαρκο Θεία του Οικονομία. Με αυτά τα δύο μέσα λοιπόν μπορείς να προχωρήσεις για να αποκτήσεις την αγάπη στον Θεό και έτσι να έρθει το Πνεύμα το Άγιο και να σου χαρίσει το πρώτο στοιχείο του καρπού Του, που είναι η αγάπη. Ο καρπός του Πνεύματος στην αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ας αγαπήσουμε λοιπόν τον Θεό, ας αγαπήσουμε τον Υιόν Του το μονογενή, ας αγαπήσουμε το Πνεύμα του Άγιον και έτσι πορευόμενοι θα έχουμε το φωτισμό της Παναγίας Τριάδος και θα χαιρόμαστε και σε αυτή τη ζωή και αιωνίως στη Βασιλεία Του.
Το δεύτερο μου δόξα πάντα του νέου και αιώνα και εις τους αιώνας του νέου και αιώνα.